Πέρυσι περίπου τέτοια εποχή ήταν που δοκιμάζαμε το Xiaomi Mi 10 Pro. Τότε ήταν το πιο ακριβό μοντέλο smartphone για την εταιρεία, 1099 ευρώ, και γενικά δεν μας είχε ενθουσιάσει σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα το Mi 11 μπορεί να μην περιλαμβάνει στην ονομασία του την λέξη Pro, είναι όμως ένα Pro τηλέφωνο και έχει γίνει ένα από τα αγαπημένα μου φέτος στην συγκεκριμένη κατηγορία τιμής των 900 ευρώ. Πάμε να το γνωρίσουμε. Είμαι ο Κώστας Βλαχάκης και βλέπετε ακόμα ένα βίντεο από το Tech Blog. Αυτό που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή που θα πιάσεις στα χέρια σου το Mi 11 είναι η ποιότητα των υλικών και συνολικά της κατασκευής. Είναι ένα premium ραφινάτο smartphone με πολύ ωραίες καμπύλες και σασί από αλουμίνιο που υποδέχεται μία από τις πιο υπέροχες στην αφή, πλάτες από γυαλί. Το κινητό το παίρνεις για να κάνεις τηλέφωνα και όχι για να του κάνεις μασάζ και να κοιτάς την πλάτη. Σωστά σχολίασε φίλος του Tech Blog. Θα φάτε όμως κόλλημα όταν το πιάσετε στα χέρια σας. Για την quad-curved οθόνη, τι να πεις. Έχει διαγώνιο 6,81 ίντσων με ανάλυση WQAD HD+ και ρυθμό ανανέωσης 120 Hz στο συγκεκριμένο resolution. Είναι τεχνολογία AMOLED με HDR10+ πιστοποίηση και προστατεύεται από Gorilla Glass Victus. Μια υπέροχη οθόνη, φωτεινή, με φυσικά πλούσια χρώματα και τόσο καλά ρυθμισμένη, που σε κάνει να αισθάνεσαι ότι τα εικονίδια ξεπηδούν μέσα από αυτήν, ζωντανεύουν. Στη θέαση βίντεο, είτε ποιότητας YouTube είτε καλού περιεχομένου από το Netflix εντυπωσιάζει. Και αυτά τα στερεοφωνικά ηχεία Harman Kardon βοηθούν στη βελτίωση της οπτικοακουστικής εμπειρίας. Χαίρεσαι να κρατάς το κινητό στα χέρια σου. Καλό θα είναι όμως να το έχεις μέσα στη διάφανη θήκη σιλικόνης που θα βρεις στη συσκευασία. Γιατί είναι πολύ sleek και γλιστράει από τα χέρια. Πήγα να την πατήσω. Κινητήριος δύναμη του Mi 11 είναι ο Snapdragon 888 5G. Το flagship SoC που θα συναντήσουμε φέτος στα τούμπανα smartphone του 2021. Η έκδοση που κυκλοφορεί στην χώρα μας με τα 899 ευρώ είναι αυτή με τα 8 GB RAM LPDDR5 και 256 GB ενσωματωμένης μνήμης. Είναι dual SIM και δεν δέχεται κάρτες μνήμης microSD. Τσα! Ούτε πιστοποίηση IP έχει για άδεια βροχοποίηση. Έχει IR Blaster, αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων μέσα στην οθόνη, NFC, Wi-Fi 6 και Bluetooth 5.2. Φορτωμένο! Κάμερα 108 MP έχουν κάμποσα κινητά, κάποια στη μισή τιμή και κάτω από αυτή του Mi 11. Εδώ όμως θα τραβήξεις φωτογραφίες όπως πρέπει, γιατί ως γνωστόν δεν κάνουν την κάμερα τα MP. Βασικός αισθητήρας λοιπόν 108 MP με F1.8 και οπτικό σταθεροποιητή εικόνας. Ψηφιακό zoom έως 30x που δεν βλέπετε, αλλά έως και το 5x ποιότητα σαν οπτικό. Και βίντεο 8K αλλά και 4K με 60fps. Να σας πω, ακόμα επιλέγω Full HD 60fps, δεν με έχουν κερδίσει οι άλλες υψηλότερες αναλύσεις στο βίντεο. Η κάμερα όμως είναι τριπλή, άρα έχουμε ακόμα δύο αισθητήρες. Ποιοι είναι αυτοί? Ένας 13 MP F2.4 Ultra Wide που δείχνει πώς θα πρέπει να είναι οι ευρυγόνιες φωτογραφίες και ένας μάκρο F2.4 που δεν κατάλαβα αν υπάρχει ή όχι. Περίμενα κάτι περισσότερο από αυτόν. Θέλεις καλές selfie? Έχεις την 20 MP selfie κάμερα του Mi 11. Η μπαταρία του Mi 11 έχει χωρητικότητα 4.600 mAh και προσφέρει γρήγορη φόρτιση 55W, με τον φορτιστή να περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Φορτίζει πολύ γρήγορα και ασύρματα, έως 50W, ενώ προσφέρει και αντίστροφη ασύρματη φόρτιση 10W για συμβατές συσκευές και αξεσουάρ. Την διάρκεια ζωής της μπαταρίας του θα την χαρακτήριζα καλή και με έβγαζε μία μέρα χωρίς φόρτιση. Με είχε στο άγχος μήπως αδειάσει νωρίτερα, αλλά τελικά τα κατάφερνε να βγάλει τη μέρα άνετα. Το Xiaomi Mi 11 τρέχει Android 11 με MIUI 12, το οποίο είναι user-friendly και ευχαριστήθηκα να χρησιμοποιώ όλες αυτές τις μέρες. Αυτό είναι λοιπόν, παιδιά, το Xiaomi Mi 11.
και μπορώ να σας πω ότι έχουν περάσει πολλοί μήνες από τότε που αισθάνθηκα ενθουσιασμένος για ένα κινητό τηλέφωνο. Όχι ότι δεν υπάρχουν εκεί έξω ισχυρά, δυνατά και value for money και πιο ακριβά smartphone για να επιλέξουμε, αλλά συνήθως είναι κάποιες εταιρείες που ούτως ή άλλως με όλο το κύμα marketing, όχι ότι δεν υπάρχει περιεχόμενο, υπάρχει και περιεχόμενο, αλλά έρχονται έτσι τσουνάμι να σου πούνε ότι έχουν το καλύτερο ή ένα από τα καλύτερα ακριβά κινητά. Είναι και κάποιες άλλες εταιρείες που δειλά-δειλά, άλλες εταιρείες όπως η Xiaomi, που δειλά-δειλά πέρυσι παίξανε μπάλα και μας τρελάναν όλους με τα 1100 του Mi 10 Pro, αλλά φέρνουν σήμερα ένα μοντέλο κάτω στα 9 κατοστάρικα, το οποίο πραγματικά δεν έχει να ζηλέψει όχι μόνο τίποτα από τον ανταγωνισμό. Είναι ένα κινητό το οποίο πραγματικά με κλειστά μάτια θα σας έλεγα να βάλετε στη λίστα με, αν ανέβετε σε εκείνη την κατηγορία τιμής, στη λίστα με αυτά που θα πρέπει να κοιτάξετε. Τι να πεις για την οθόνη? Η οθόνη είναι κρέμα. Θα έλεγα βέβαια και κατά τη διάρκεια που έκανα τα πλάνα για το βίντεο ότι αυτό εδώ πέρα πάνω που θα παρατηρήσατε, που είναι πολύ κουρμπαριστό και χάνει λίγο από τις γωνίες πληροφορία οθόνης, εντάξει, συνηθίζεται, είναι λίγο περίεργο, αλλά παιδιά πραγματικά αυτή η οθόνη, άσε το refresh rate, αυτή η οθόνη είναι πανέμορφη, κρέμα όπως είπα και πριν, μια φανταστική οθόνη τεχνολογίας AMOLED, Super AMOLED. Ποιότητα κατασκευής μοναδική, γυαλί μπροστά πίσω, Gorilla Glass Victus μπροστά, αλουμινένιο σασί, τριπλή κάμερα, αφήνει στην άκρη τετραπλές, πενταπλές για να κάνει μπούγιο. Μία κάμερα η οποία βγάζει πάρα πολύ καλές φωτογραφίες και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, όχι τόσο, αλλά και εκεί. Αλλά γενικά παιδιά, οι φωτογραφίες που θα τραβήξετε με την κάμερα του Mi 11 Ultra Wide, Wide, αλλά και βίντεο, αφήστε λίγο στην άκρη του 8K, έτσι, παίξτε σε 4K, ιδανικά Full HD 60fps. Όχι ότι τα πάει άσχημα και στο 4K, αλλά γενικά δεν έχω βρει και κανένα κινητό να πηγαίνει μπόμπα, όσο και για το 8K, ας το αφήσουμε γενικά. Υπάρχει για να υπάρχει σε όσα κινητά υπάρχει. Πολύ καλές φωτογραφίες, πολύ καλή οθόνη, πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, φορτωμένο, στερεοφωνικά ηχεία Harman Kardon, NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, ασύρματη φόρτιση, reverse wireless charging, φορτιστής super φόρτιση, μπαμ, στο φτερό φορτίζει, δηλαδή σε ένα τεταρτάκι 20 λεπτά έχετε βάλει, αν το ξεκινήσει ξέρω εγώ από το 20-30, έχει φτάσει στο 70-80 για πλάκα. Διάρκεια ζωής της μπαταρίας καλή, σίγουρα μία μέρα. Στην αρχή αισθάνθηκα ότι αδειάζει πιο γρήγορα. Έχω την εντύπωση ότι βελτιώθηκε με την πάροδο του χρόνου, γιατί η αλήθεια είναι ότι το χρησιμοποιώ περίπου 3 εβδομάδες. Το ξέρω, έχει περάσει πολύ καιρός από το unboxing βίντεο. Είχα άλλα πράγματα που έπρεπε να κάνω σε βιντεάκια, αλλά και μέσα στο tech blog, στο site, οπότε καθυστέρησα, αλλά αυτό ήταν θετικό. Από την άλλη, γιατί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας βελτιώθηκε. Μου αρέσει το MIUI 12. Έμαθα ότι έχει ξεκινήσει αναβάθμιση και σε νεότερες, το 12,5 νομίζω. Πολύ ωραίο, sleek. Γενικά, παιδιά, τι να σας πω. Και όχι χοντροκομμένο γκουμούτσα όπως ήταν το Mi 10 Pro πέρυσι. Παιδιά, δεν έχω κανένα όφελος από να πω καλά λόγια ή όχι. Με ξέρετε τόσα χρόνια, δεν χρειάζεται να δικαιολογηθώ, σπάνια ενθουσιάζομαι. Εδώ πέρα δεν θα πω ότι είναι το καλύτερο τηλέφωνο που υπάρχει εκεί έξω, αλλά πραγματικά για τα δικά μου γούστα, υποκειμενική κρίση, είναι ένα κινητό που συστήνω, θα μπορούσα να πω, και που αυτές τις 3 εβδομάδες που το δούλεψα και το χρησιμοποίησα, πραγματικά, αλήθεια, δεν θέλω να το αποχωριστώ, αν και ξέρω τι θα γίνει. Αυτά από μένα, Κώστας Βλαχάκης, techblog.gr, η τεχνολογία μας ενώνει,
ρίξτε μια ματιά στο Mi 11 και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, bye bye!